Καλό μεσημέρι. Αποτέλεσμα εκλογικό έχουμε πλέον, συγκεκριμένα νούμερα, συγκεκριμένα στοιχεία και έχουμε έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα με μεγάλη ψυχραιμία. Είναι ο δημοσιογράφος κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, γνωστός σε όλους μας. Κύριε Παπαγιαννίδη, καλό σας μεσημέρι. Πώς κρίνετε το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, ανατρεπτικό σίγουρα, δεν χρειάζεται πολύ πολύ ανάλυση. Δίνει μια πολύ μεγάλη αυτονομία στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέω επίτηδες του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα εκεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία γνωρίζαμε ότι είναι πολυτασικό κόμμα. Μετά από αυτό το εξαγόμενο και με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό, αυτοπαροπλισμένο, δεν είναι τόσο σαφές ότι παραμένει τόσο πολυτασικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αναζήτηση όχι πλέον στρατηγικής, σωσιβίου. Ο Τσίπρας, νομίζω ακόμη περισσότερο, οι ώρες που έπονται είναι ώρες σημαντικές για τον ίδιο και για το ρόλο του στο κόμμα και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δε Νίκος Ανδρουλάκης, ειδικά μετά την αστοχία του Ανδρέα του Λοβέρδου, έχει και αυτός ένα τρόπο να πλοηγήσει το ΠΑΣΟΚ κάπου. Αυτά όλα δείχνουν όμως κομματικούς συσχετισμούς. Για μένα το σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα του χτες και του αύριο είναι ακριβώς μπροστά στα ίδια, μα ακριβώς τα ίδια προβλήματα, με τις ελευθερίες κινήσεων ή τις ελλείψεις ελευθεριών για το ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει κάτι και οι προκλήσεις και στο οικονομικό και στο γεωπολιτικό και το γεωοικονομικό είναι, πώς να το πούμε ευγενικά, πελώριες. Κύριε Παγιαννίδη, υπήρχε η πρόβλεψη της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας. Το εύρος της διαφοράς το έχετε εξηγήσει? Όχι, δεν υπάρχει δυνατή εξήγηση με βάση αυτά που ξέραμε από το παρελθόν. Δεν θα καλυφθώ πίσω από το ότι μα και οι δημοσκόποι λέγανε ούτε το μισό κτλ. Για μένα μία ερμηνεία μόνο μπορεί να έχει περιεχόμενο, μαζί με μία βαθύτερη συντηρητικοποίηση, δεν θα πω για δεξιά στροφή, συντηρητικοποίηση της κοινωνίας που τραντάχτηκε τα χρόνια που περάσανε. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή των ανθρώπων που στρατεύονταν στο ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγαν περίπου οτιδήποτε, χωρίς καμία προσπάθεια, προσέξτε, προσπάθεια καν υποκρισίας. Πιστεύω ότι όταν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής πήγαν δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να σταθούν, δεν είχαν ευθυγραμμιστεί με τις απόψεις του Κυριάκου ή με τις αυριανές του κινήσεις, αλλά ένα μίνιμουμ συμπαράταξης το έδειξαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ακριβώς αντίθετο. Ένα χαροπό, μετεφηβικό, ίσως προεφηβικό σκορποχώρι. Εκεί λοιπόν για μένα δημιουργήθηκε στον πολίτη, στον ψηφοφόρο δηλαδή χτες, το αντανακλαστικό «άσε καλύτερα, μην τα πολύ ψάχνεις, άσε καλύτερα». Αυτό, αν είναι αλήθεια και η γενικότερη συντηρητικοποίηση, γιατί περάσαμε σαν λαός και σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν επιχειρήσεις, σαν παρέες, περάσαμε άγρια πράγματα. Το 10, το 12, το 15, το 15, αυτά τα πράγματα σε μαζεύουν. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν ο θρίαμβος του «άσε καλύτερα». Πού πάει? Είπατε πολύ σωστά ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στα ίδια προβλήματα και σε αυτά τα προβλήματα είναι και τα εθνικά προβλήματα. Η έλλειψη αντιπολίτευσης σας ανησυχεί? Με ανησυχεί η παράδοση που έχουμε στην Ελλάδα να ενσωματώνουμε τα θέματα τα διεθνοπολιτικά. Διστάζω να τα λέω εθνικά, προτιμώ να τα λέω διεθνοπολιτικά, αλλά εισπράττονται σαν εθνικό τραύμα όταν στραβώσουν. Και να είμαστε καλά, δεν είχαμε λίγα εθνικά τραύματα, ξεκινώντας το 1974 την ιστορία. Υπάρχει μία τάση γρήγορη να ποντάρουμε σε προβλήματα εξωτερικής πολιτικής. Να εξηγήσω τι εννοώ. Ο μετριοπαθής Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι ακραίος. Κάποια στιγμή πριν από λίγες μέρες βρήκε την ευκαιρία να πει ότι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, ακριβές αυτό που λέει, δεν θα δεχθεί ποτέ πρέσπες του Αιγαίου. Εσωτερήκευσε δηλαδή μία διατύπωση
βαθιά απαγορευτική, κάτω τα χέρια από τη συζήτηση. Δεν το έκανε για να περνάει την ώρα του, ούτε για να πάρει ψήφους. Θαρώ. Ταυτόχρονα, πριν από λίγο περισσότερες μέρες, άκουσα διαδοχικά με 2 μέρες διαφορά ή 3 τον Άγγελο τον Συρίγο, με τον οποίο μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί, αλλά γνωρίζει τα πράγματα που λέμε, και μετά τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, που επίσης κανείς μπορεί να διαφορεί υφολογικά ή και ουσιαστικά, αλλά και αυτός είναι προβληματισμένος, να αναφέρονται στο ενδεχόμενο όχι να υπάρξει πρόβλημα στο Αιγαίο ή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ θα σκεφτόμουν, για παράδειγμα, το περιώνυμο μικρό αεροπλανοφόρο, ελικοπτεροφόρο Αντολού, να εμφανιστεί κάπου με ένα στολίσκο γύρω του και να κηρύξει απαγόρευση περιοχής πολλών δεκάδων μιλίων γύρω του. Πείτε μου τι ακριβώς είναι η κυριαρχία. Κάτι το αναζητούμενο. Αλλά να λέει και ο Συρίγος και ο Βενιζέλος ότι δεν περιμένουμε κάτι σαν θερμό επεισόδιο, μην το ταλαιπωρούμε. Μπορεί όμως να δούμε την Τουρκία, την μεθαυριανή Τουρκία, είτε του Ερντοάν είτε του Μέτα Κιλιτσιντάρογλου, δεν έχει τεράστια διαφορά σε αυτό, να απευθύνεται ευθέως και όχι με επιστολή του πρέσβεως της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Υπενθυμίζω για τους συμπολίτες μας που οτιδήποτε είναι έξω από την, από την Αιγαλίτιδα την ελληνική των 6 μιλίων, το θεωρούν κάπου μακρινό, ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν είναι μία ΜΚΟ, είναι ένα πολύ βαρύ πολιτικό όργανο του διεθνούς συστήματος, στο οποίο βρίσκονται δίπλα-δίπλα μόνιμα μέλη, οι φίλοι μας οι Αμερικανοί με τις 5 βάσεις, οι φίλοι μας οι Βρετανοί, εντάξει, άστος καλύτερα, οι φίλοι μας οι Γάλλοι, πολύ καλοί σύμμαχοι, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Αν λοιπόν σταλεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών και επιληφθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, και να πω λίγο παρακάτω, ενδεχομένως παρακαλέσει ή δώσει εντολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να βρει τρόπο να καθίσει στο τραπέζι τα ενδιαφερόμενα μέρη, Άγκυρα και Αθήνα είναι αυτά, δεν θα ήθελα να είμαι στις αίθουσες συσκέψεων των κομμάτων, είτε του θριαμβεύοντος Κυριάκου, είτε του καταπτωημένου ενδεχομένως Αλέξη Τσίπρα, είτε του Νίκου του Ανδρουλάκη, όταν θα ετοιμάζουν θέση για επίσημη δημόσια υπεράσπιση. Είναι βαριά αυτά που είναι μπροστά μας. Και ο πειρασμός να κάνεις, πώς τις λέμε στην Ελλάδα, κόκκινες γραμμές και αρνητικές απόψεις, είναι μεγάλος όταν το σύστημα το διεθνές λέει εντάξει, άστε τους. Εκεί μακριά είναι, άστε τους. Αν κάποια πει, κάποια στιγμή πει, όπα, τώρα, θα ήθελα πολύ να δω τι θα γίνει στην Ελλάδα. Μου. Και το θέμα είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα απολύτως για αυτά τα θέματα στην προεκλογική περίοδο, έτσι. Απολύτως τίποτε, και να πω και κάτι το οποίο για τη σημερινή κυβέρνηση, νικήτρια κτλ., θα ήταν πολύ περισσότερο αυτό που λένε οι Γάλλοι «porteur de futur», κουβαλάει μέλλον. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΗ, της Ιταλικής πολύ μεγάλης και πολύ πολιτικής εταιρείας, στους παλιότερους θυμίζω Κάζο Ματέι, όλο το πολιτικό τότε μέλλον της Ιταλίας παίχτηκε κάποτε στην ΕΝΗ και είχε και ένα πρόεδρο νεκρό. Κάποια στιγμή έπεσε το αεροπλάνο του. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι κάνουν πολλές γεωτρήσεις και στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην Αίγυπτο έχουν ισχυρή δραστηριότητα, έλεγε ανασταίνοντας τον EastMed που θα μεταφέρει πόρους φυσικού αερίου από εκεί πέρα, την Ανατολική Μεσόγειο, στην κεντρικότερη Ευρώπη, έλεγε λοιπόν ο πρόεδρος της ΕΝΗ ότι κοιτάξτε, θα πρέπει να προχωρήσει το έργο αυτό, το οποίο μας το βουλιάξανε οι Αμερικανοί. Αλλά γεωπολιτικά δεν γίνεται παρά μόνο αν ενταχθεί και η Τουρκία στη συζήτηση. Θα μου πεις, ένας επιχειρηματίας είναι. Ναι, αλλά ο επιχειρηματίας αυτός είναι μια τιτάνια επιχείρηση στην Ιταλία, η οποία τι είναι, το σημείο στο οποίο θα ξεμπαρκάρει το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου. Αφήνω τα δικά μας κοιτάσματα της Κρήτης. Μας δίνει λοιπόν όλο το διεθνοπολιτικό σύστημα, ίσως μας το δώσει σε εβδομάδες και όχι σε μήνες, μας δίνει την
το σημάδι ότι κάτι πρέπει να κινηθεί. Λυπάμαι που κάτι χτυπάει σε μένα. Ναι. Θα προσπαθήσω να το κλείσω. Εντάξει, έκλεισε κύριε. Κατάφερα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το θέμα. Πώς η συγκεκριμένη Ελλάδα με τις συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις θα μπορέσει να ανταποκριθεί με ένα μίνιμουμ εσωτερικής ενότητας. Κύριε Απαγιαννίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύτιμη ανάλυση σας και πάνω απ' όλα ψύχρεμη, γιατί νομίζω χρειάζεται ψυχραιμία από εδώ και πέρα για να αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται και τα οποία είναι πολύ σοβαρά και για τα οποία, όπως είπα και πριν, δεν ακούσαμε και πολλά στην προεκλογική περίοδο. Ακριβώς θα έπρεπε να ενταχθεί στον πολιτικό λόγο της αμέσως επόμενης, γιατί πάλι σε εκλογές πάμε, αλλά κυρίως θα έπρεπε να υπάρξει σοβαρή δημόσια συζήτηση ανεξαρτήτως εκλογών. Χαίρομαι που την μισοκάνουμε τη συζήτηση. Δεν τη βλέπω να ανοίγει ευρύτερα. Για να την κάνουμε ολοκληρωμένη, την επόμενη φορά να κανονίσουμε να έρθει εδώ στο στούντιο για να είμαστε πολύ πιο άνετα. Για γιατί το Skype πάντα είναι... Να είστε καλά, κύριε Παγιαννίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.